Γεια σου, καλώς ήρθες λοιπόν στο κανάλι μου. Πιστεύεις στο κάρμα? Ή πιστεύεις ότι όλα είναι τυχαία? Πιστεύεις ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη σε ένα άλλο επίπεδο ή όλα είναι τυχαία και απλά είναι θέμα ίσως αυτό που λέμε και των πράξεών μας? Ναι, βεβαίως, είναι και οι πράξεις μας. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα κάνουμε ότι να δούμε αν κουβαλάς κάρμα, τι είδους κάρμα κουβαλάς, αν είναι βαρύ, αν σε τσακίζει αυτό το κάρμα, τι δυσκολίες υπάρχει, πώς το αναγνωρίζεις και ποιες είναι οι μέθοδοι για να το αναγνωρίσεις και να τα βάλεις κάτω και να έχεις τουλάχιστον την πληροφορία. Είμαι ο Ακάς και μέσα από το κανάλι μου κάνουμε πάρα πολλές ιδιαίτερες, όπως βλέπεις, προσεγγίσεις και αναλύσεις. Στην ουσία μια έρευνα κάνουμε, θα έλεγα, εξερευνούμε τη ζωή μας και προσεγγίζουμε τέτοια περίεργα θέματα με τη βοήθεια των τάρο. Να πω το εξής. Είτε πιστεύεις είτε όχι στο κάρμα, είτε πιστεύεις ότι υπάρχει ή όχι, πρέπει να σου ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, να βάλουμε λίγο τις βάσεις και να έχεις υπόψη σου ότι υπάρχει ανταπόδοση. Εδώ και χιλιάδες χρόνια λοιπόν, και οι αρχαίοι Έλληνες, Πυθαγόρας, που είχε πει για την Μαρμένη, που έχει πει για τους νόμους, που έχει πει για την ανταπόδοση, έχει πει για τις τρεις μοίρες. Προσέξτε, τρεις μοίρες δεν είναι οι τρεις γρίες, είναι η απόδοση που υπάρχει. Είναι οι τρεις μοίρες οι οποίες καθορίζουν το πεπρωμένο, ίσως και τη μοίρα κάποιων ανθρώπων. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πιο τυχεροί, γιατί κάποιοι είναι πολύ άτυχοι, γιατί άλλοι χτυπιούνται στα λασπόνερα. Είναι θέμα δικό τους προσωπικό μόνο επιλογών? Αν κάποιος γεννηθεί σε μια πιο πλούσια οικογένεια και έχει άλλες ανέσεις, αν κάποιος γεννηθεί σε μια χώρα η οποία είναι πιο σκληρή και πιο δύσκολη στο να πετύχεις κάποια πράγματα, πετυχαίνουν όλοι? Μπορούν να γίνουν όλοι πλούσιοι? Γιατί κάποιοι γίνονται? Γιατί είχαν καλύτερες επιλογές, είχαν καλύτερες αποφάσεις, είναι πιο έξυπνοι? Υπάρχουν πολλοί λοιπόν προβληματισμοί. Θα σας εξηγήσω λοιπόν 2-3 πραγματάκια. Τι σημαίνει κάρμα? Κάρμα είναι μια ινδουιστική λέξη. Βασικά πολλοί ισχυρίζουν ότι το κάρμα είναι ελληνική λέξη και περιέχει, είναι το και το άρμα, του δία δηλαδή. Το κάρμα στην ουσία δεν είναι εκδίκηση, ούτε είναι δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το κάρμα δεν είναι εκδίκηση, δεν είναι δικαιοσύνη, είναι εξισορρόπηση. Έρχονται τα πράγματα στα ίσα τους. Κάρμα δημιουργούμε, ή αν θέλεις δράση αντίδραση όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, δημιουργούμε ανά πάσα στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο. Ένας καλός λόγος που θα πω δημιουργεί καθαρό, πώς να σας το πω, θετικό κάρμα. Δημιουργεί μια ωραία ενέργεια. Σε κάθε τι αρνητικό, σε κάθε τι που θα κοροϊδέψω, σε κάθε τι που θα είμαι κυνικός, ήρων, σκληρός, δεν ξέρω τι άλλο απέναντι σε έναν άνθρωπο, ή ακόμα και στη φύση, στα ζώα κτλ., δημιουργώ ένα σκληρό κάρμα για μένα. Το πώς θα με χτυπήσει, βάζω τον εαυτό μου, εντάξει, το πώς θα χτυπήσει εμένα, για παράδειγμα, το πώς θα χτυπήσει, πολλές φορές μπορεί να μην το γνωρίζουμε 100% και πολλές φορές, ανάλογα με την πράξη, αν είναι όσο πιο σκληρή η πράξη, δηλαδή αφαίρεση ζωής, τότε μπορεί το κάρμα να χρειαστεί και κάποιο χρονικό διάστημα ή μπορεί να χτυπήσει και εμένα ή και τις επόμενες, να το πω έτσι, γενναίες. Πάει 7 γενναίες πίσω, 7 γενναίες κάτω, μπροστά, στο μέλλον. Γιατί όμως πηγαίνει και σε ποια γενναία θα χτυπήσει και με ποιο τρόπο θα χτυπήσει, δεν το ξέρουμε. Υπάρχει όμως ένα κλειδί. Η εξισορρόπηση που θα προσπαθήσει, να το πω έτσι, οι επιλογές, γιατί εκείνη η ελευθερή βούλη που θα προσπαθήσει να δώσει το κάρμα, είναι μέσω της αγάπης. Και σου πω ένα παράδειγμα. Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα για το πώς η αγάπη δύο ανθρώπων ήθελε να εξισορροπήσει τις διαφορές και τις αντιπαλότητες δύο οικογενειών που ήταν της προηγούμενης γενιάς και ίσως και της πιο προηγούμενης και πιο προηγούμενης. Και βρέθηκαν αυτοί οι νέοι, ερωτεύτηκαν, ήρθαν αυτές οι δύο οι ψυχές, οι οποίες δεν μπορούσαν να αντέξουν μακριά η μία από την άλλη, και μέσα από την αγάπη να εξισορροπήσει η διαδικασία, άσχετα το αποτέλεσμα. Και μην μου πείτε, διότι έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ίσως γνωρίζετε και εσείς με πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν ξέρω τι, ο προπάπους, ο οποίος ήθελε η κόρη του χειροτευτεί κάποιον, εκείνος δεν ήθελε τον γάμπρο, έγινε βεντέτα, τον σκότωσε και μετά περάσαν 4-5 γενιές κάτω και με κάποιο μαγικό τρόπο οι άνθρωποι ήρθαν σαν πατρογονικό κάρμα το ενώ, σαν βάρος που πήρανε, με σκοπό να το εξισορροπήσουν. Είτε γιατί. Βεβαίως μιλάμε για μεγάλη διακλάδωση τώρα, έτσι, γιατί συναντήθηκαν ξανά, να το πω έτσι, ή κάποιοι άνθρωποι συναντήθηκαν προκειμένου να το εξισορροπήσουν μέσα από την αγάπη τους, τον έρωτά τους κτλ. Και όχι μόνο, απλά αναφέρω ένα παράδειγμα.
Το κάρμα, ναι, μάλλον η εξισορρόπηση είναι ένας παγκόσμιος νόμος, μια παγκόσμια σταθερά και ισχύει και στη φύση. Η φύση δηλαδή, όταν εμείς δεν την σεβόμαστε, δεν είναι εκδίκηση αυτό που κάνει, το λέμε ναι, η φύση εκδικεί το και εντάξει, αλλά έρχεται να εξισορροπήσει τα πράγματα. Είναι απλό, δεν είναι εκδίκηση. Και πολλές φορές μπορεί να μας τύχουν και σε εμάς τους ίδιους κάποιες καταστάσεις ή να συναντήσουμε κάποιους ανθρώπους ή να δημιουργηθούν κάποιες καταστάσεις όπου έρχεται στην ουσία να εξορροπήσει κατά κάποιο τρόπο το κάρμα, να έρθει δηλαδή μια ισότητα, μια εξισορρόπηση δυνάμεων. Μοιάζει πολύ με αυτό που λένε ο Θεός, πώς το λένε, σου στέλνει δυσκολίες, για να σε τεστάρει, δοκιμάσει, αλλά και ίσως διότι και εσύ κάτι μπορεί να έχεις κάνει. Αυτό μοιάζει και πάρα πολύ και με τον Κρόνο, και θα σας πω σε δύο λεπτά αμέσως τι σημαίνει ο Κρόνος, πώς αναγνωρίζει το κάρμα. Και έτσι λοιπόν δημιουργούνται όλα αυτά τα βάρη και οι δυσκολίες. Το ρίξιμο που θα κάνουμε θα είναι εύκολο, θα είναι απλό, δεν έχει πολυπλοκότητα, γιατί θέλω να είναι πολύ ξεκάθαρο. Θέλω όμως να σου μιλήσω επίσης για το πατρογονικό κάρμα, το οποίο το αγνοούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως είναι το πιο σημαντικό από όλα. Στην αστρολογία υπάρχει, φυσικά το βγάζει. Και στην αριθμολογία υπάρχει μέσα από τους αριθμούς, που έλεγε και ο ίδιος ο Πυθαγόρας, μπορεί κάποιος να ανακαλύψει εάν έχει, τι κάρμα κουβαλάει, αν έχει, γιατί προσέξτε, άλλο το καρμικό χρέος, άλλο το καρμικό βάρος, άλλο η καρμική σειρά, έτσι, άλλο τα καρμικά μαθήματα. Όλα αυτά όμως έρχονται να μας βάλουν σε μια διαδικασία να αντιμετωπίσουμε στη ζωή προκλήσεις, δυσκολίες, αλλά όμως και πολλά ωφέλη και πολλά δώρα. Πάμε τώρα. Πώς το αναγνωρίζουμε λοιπόν το κάρμα? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Θα σου πω έναν απλό τρόπο, θα σου το πω λίγο και γρήγορα για να μην να μεγαλώσει το βίντεο, για να πάμε κατευθείαν στην ανάλυση μας. Για τους καινούριους εννοείται κάνε εγγραφή, και πάντα πριν κάνω ένα θέμα ανεβάζω στην κοινότητα και κάνουμε διαγωνισμό και επιλέγεις. Οπότε εδώ εμείς έχουμε βάλει, βέβαια θα δεις τις εικόνες, να επιλέξεις κάρμα. Κάνεις μια επιλογή, αφήνεις τον εαυτό σου ηρεμής, επιλέγεις μια εικόνα και βγαίνει. Ακολουθείς την εικόνα και θα δεις τις πληροφορίες τις οποίες θα πάρεις. Να θυμάστε, να ξέρετε, είναι αυτό που λέω ότι η ενέργεια είναι πληροφορία και η πληροφορία είναι ενέργεια. Και αυτό είναι κάρμα. Όλα είναι καρμικά κατασκευασμένα. Θες να το πεις matrix, όπως λένε οι πιο μοιημένοι, θες να το πεις διαφορετικά, θες να το πεις σχέδιο ζωής, θες να το πεις ενσάρκωση, πεπρωμένο, μοίρα, πες το όπως θέλεις. Γεννιόμαστε και ερχόμαστε εδώ, δεν είμαστε τυχαίοι, και ερχόμαστε εδώ προκειμένου να πετύχουμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα και να μάθουμε μέσα από τα δικά μας λάθη, γιατί είναι αναπόφευκτο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάνει λάθη και λάθος εκτιμήσεις και λάθος αποφάσεις και μέτρησε ίσως λάθος κάποια πράγματα, γιατί είναι μέσα στη ροή της ζωής για να μάθουμε. Εντάξει. Από την άλλη, ναι, έχουμε τη δυνατότητα της ελεύθερης βούλησης, αλλά όμως ελεύθερη βούληση δεν σημαίνει κάνω ό,τι θέλω. Η ελεύθερη βούληση έχει και αυτοί περιορισμούς, όπως ισχύουν και στους πνευματικούς νόμους. Δεν μπορώ εγώ σαν... όπως ισχύει ο νόμος της βαρύτητας, όπως ισχύει ο θερμοδυναμικός νόμος, έτσι ισχύει και οι νόμοι πνευματικοί, στους οποίους δεν μπορούμε να τους ξεπεράσουμε. Εντάξει, ελάχιστοι ίσως μπορεί να το έχουν καταφέρει, και αυτό διότι έχουν φτάσει σε ένα πολύ πολύ υψηλό, όχι μόνο πνευματικό επίπεδο, αλλά και ενεργειακό επίπεδο. Πώς το αναγνωρίζουμε τώρα, πάμε, δώσε σημασία. Στην αστρολογία υπάρχουν διάφορα, υπάρχει και η καρμική αστρολογία, υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις πλανητών, διάφοροι πλανήτες και σημεία λοιπόν στην αστρολογία, φανταστικά σημεία, έτσι, δεν, νοητά δηλαδή, στα οποία μας βοηθάει να καταλάβουν ποια είναι η αποστολή, τι έχουμε έρθει να κάνουμε κτλ. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τον Κρόνο. Ο Κρόνος λοιπόν θεωρείται από τους πιο ισχυρούς, κυρίαρχους διδασκάλους του κάρμα και είναι ένας πλανήτης ο οποίος μας μαθαίνει τα σκληρά μαθήματα της ζωής. Πάμε τώρα να σου το εξηγήσω. Για εσένα και για τους άλλους. Ένα καθρέφτισμα. Για εσένα, πού έχεις τον Κρόνο σου. Μπορεί να, μπεις σε ένα site και να δεις που έχεις τον Κρόνο σου. Θα σε πάω πολύ γρήγορα να οίκω. Και οι άλλοι τι κάρμα θα λάβουν εάν κάνουν κουτσουκέλα. Αν κάνεις εσύ κουτσουκέλα, να το πω έτσι. Και τι θα κάνουν οι άλλοι τι θα λάβουν. Βεβαίως είναι μία προσέγγιση εύκολη, διότι είναι πιο πολύπλοκο το θέμα από ότι το αναλύουμε.
Γιατί παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα και ο προσωπικός χάρτης του καθενός, αλλά έχεις όμως μία ένδειξη, μία αίσθηση του τι παίζει και του τι συμβαίνει. Πάμε. Όσοι έχετε στον πρώτο οίκο τον Κρόνο, όσοι έχετε στον πρώτο οίκο τον Κρόνο, ανεξάρτητα ζωδίου, οροσκόπου και κυρίαρχου πλανήτη, είστε παιδιά του Κρόνου. Τελείωσε. Και όταν είστε παιδιά του Κρόνου, όταν λοιπόν δεν είστε και σοβαροί, δεν είστε κύριοι, δεν είστε ηθικοί, δεν είστε υπεύθυνοι, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, ο Κρόνος τι κάνει, τρώει τα παιδιά του. Το πιάνει στο νόημα. Τρώει τα παιδιά του σημαίνει ότι τα τιμωρεί. Και ανάλογα με το εύρος της ενέργειας, της αδικίας, της κατάστασης που θα κάνεις, να το πω έτσι, τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η τιμωρία. Άρα λοιπόν, όσοι έχετε Κρόνο στον πρώτο οίκο, σημαίνει λοιπόν η υπευθυνότητα, και αν κάνετε κουτσουκέλα, σημαίνει τότε ότι το είναι σας, η ύπαρξή σας θα βυθιστεί στην στεναχώρια και την κατάθλιψη. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς οι οποίοι θα σας κάνουν, σε ένα επίπεδο βέβαια το αναφέρω έτσι, θα σας κάνουν κακό. Θα βυθιστούν και αυτοί στη στεναχώρια, όχι ίσως για το δικό σας θέμα, για άλλα θέματα έτσι. Γιατί έτσι έρχεται η ισορρόπηση. Πάμε. Δεύτερος οίκος έχει να κάνει τα οικονομικά. Αν κάνεις κουτσουκέλα, χάνεις χρήματα. Ή έχεις πολύ περιορισμένα χρήματα, δεν σου έρχονται, σου φεύγουν πολύ γρήγορα. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς οι οποίοι μπορεί να σου κάνουν κακό. Τρίτος οίκος, ο Κρόνος δηλαδή στον τρίτο οίκο, σε σένα δηλαδή, σημαίνει ψέμα. Βουλιάζεις το ψέμα και δεν μπορείς να έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα εάν τελικά είναι αλήθεια αυτό που ζεις ή ψέμα ή αυτά που σου λένε είναι ψέματα. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους. Αν σου κάνουν δηλαδή κουτσουκέλα, θα μπουν σε μια διαδικασία που θα λένε Παναγιά μου, θα τρελαθώ, διότι είναι όλα ψέματα. Τέταρτος οίκος έχει να κάνει με την οικογένεια και τα κληρονομικά. Συγκρούσεις με οικογένεια, κληρονομικά, απώλειες, αλλαγή ξαφνικά αποφάσεων στο τι θέλουν να κάνουν ο γονιός, ξέρω, να σου δώσει, να σε κληροδοτήσει με κάτι. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους. Χάνουν δηλαδή ή την εμπιστοσύνη ενός μέλους ή σύγκρουση μέσα στην οικογένεια, άγρος τσακωμός, πολύ έντονες παρεξηγήσεις και απώλεια. Ο πέμπτος οίκος έχει να κάνει με την ατυχία. Καθαρά ατυχία. Πας να ρισκάρεις, πας να τζογάρεις, πας και χάνεις. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους. Μπορεί να έχουν κερδίσει ένα ποσό, να αισθάνονται ότι έχουν ρέντα, θα πάνε όμως και θα χάσουν μεγάλο ποσό. Ο έκτος οίκος θέλει ιδιαίτερη προσοχή, θεωρείται κατά τους αρχαίους διδασκάλους Έλληνες ένα από τους πιο άτυχους οίκους, ναι, ο έκτος οίκος, έχει να κάνει με τη φροντίδα, την υγεία και με την καριέρα σε ανθρώπους που ήδη είναι μέσα σε δουλειά. Εκεί λοιπόν, αν κάνεις κουτσουκέλα, σημαίνει ότι μεγάλη προσοχή στην υγεία σου. Μεγάλη προσοχή στο σοκ, στο ψυχολογικό σοκ, και επίσης μπορεί να σημαίνει ότι βρίσκεσαι σε ένα ξαφνικά περιβάλλον το οποίο είναι απέναντι σου πολύ εχθρικό, ας πούμε στο κλίμα της δουλειάς. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους που κάνουν κουτσουκέλα σε εσένα. Έβδομος οίκος, σύγκρουση με τον άνθρωπο που αγαπάς. Σύγκρουση κυρίως ερωτικού περιεχομένου. Μπορεί να είναι δηλαδή ερωτικό, πώς το είπα, το είπα λάθος, συγγνώμη. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους μας. Έχει να κάνει δηλαδή με τον καλό σου, την καλή σου, τον σύντροφό σου. Έχει να κάνει με τη γυναίκα σου, τον άντρα σου. Εντάξει, μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Εκεί επέρχεται μοιραία η σύγκρουση από το πουθενά. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους ανθρώπους που θα σου κάνουν κάποιο κακό. Δηλαδή, αν κοροϊδέψεις, αν απατήσεις, αν κάνεις, εκεί έρχεται σκληρή τιμωρία. Πάμε στον 8ο οίκο. Δύσκολος οίκος. Από τους πολύ δύσκολους οίκους, είναι από τους πιο, και αυτός από τους άτυχους οίκους, να σου το πω έτσι. Τι έχει να σου πει εδώ? Εδώ έχει να σου πει ότι γίνεται μία συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά δεν αναγεννιέσαι. Προσπαθείς να σταθείς στα πόδια σου, δεν τα καταφέρνεις. Δυσκολίες στο σεξουαλικό τομέα, απομόνωση. Και επίσης μπορεί να σημαίνει σε ένα επίπεδο και πλέον κάποιοι με τους οποίους μπορεί να ήσουν και συνεργάτης, να σταματήσουν απότομα να σε πληρώνουν. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους οι οποίοι μπορεί να κάνουν κουτσουκέλα σε σένα. Πάμε τώρα στον ένατο οίκο, απομόνωση. Στον ένατο οίκο σημαίνει πεποιθήσεις και σημαίνει ιδέες και φιλοσοφία ζωής. Εκεί έρχεται κατακρύμνηση, να σου το πω έτσι, σύγκρουση των δικών σου πεποιθήσεων και ιδεών για τη ζωή και λες,
Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Το ίδιο συμβαίνει και για τους άλλους. Δέκατος οίκος, γκρέμισμα. Πέφτεις από τα ψηλά. Ο δέκατος οίκος είναι της φήμης, της καριέρας, των νέων ξεκινημάτων. Σημαίνει ανεβαίνω δηλαδή στην ιεραρχία. Σημαίνει και δόξα και χρήμα κατά κάποιο τρόπο. Πέφτεις, ξεπέφτεις χαμηλά. Είναι και ο οίκος του εγώ καιρού, ο δέκατος οίκος. Εκεί λοιπόν, αν κάνεις κουτσουκέλα, εκεί που έχεις ανέβει, έχεις πατήσει επιπτωμάτων, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, ναι, μεν χαίρεσαι, γιατί για να γυρίσει, να σου το πω έτσι, ο τροχός χρειάζεται κάποιο χρόνο. Νομίζω ότι την έχεις σκαπουλάρει και ξαφνικά πέφτεις και το πέσιμο είναι σκληρότατο. Είναι αυτό που λένε διάτοντας αστέρας. Το ίδιο συμβαίνει και για τους άλλους στη δική τους καριέρα. Εντέκατος οίκος σημαίνει φίλοι απομονώνες. Χάνεις φίλους. Απομακρύνονται από εσένα, δεν θέλουν να σε ξαναδούν στα μάτια τους. Το ίδιο συμβαίνει και για τον άλλον που μπορεί σε σένα να κάνει κουτσουκέλα. Λέμε όμως πάντα ότι αυτό είναι μια προσέγγιση που κάνουμε απλή για να την καταλάβεις περίπου. Παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Είναι πιο πολύπλοκο και πιο σύνθετο. Δωδέκατος οίκος από τους πιο δύσκολους οίκους. Εάν έχεις χρόνο στο δωδέκατο οίκο, εκεί θα δώσεις όχι πολύ μεγάλη προσοχή, θα είσαι Παναγίτσα. Πώς να σου το πω. Τι εννοώ, ο 12ος οίκος λοιπόν είναι ο οίκος της τρέλας, ο οίκος της απομόνωσης, ο οίκος της φυλακής, ο οίκος των έγκλειστων ιδρυμάτων, από τους πιο δύσκολους οίκους, και όταν έχεις κρόνα εκεί μέσα, τότε σημαίνει ότι αν κάνεις κουτσουκέλα, μπορεί πραγματικά να χάσεις τα λογικά σου, να τρελαθείς πραγματικά. Είναι αυτό που λένε δεν το πιστεύω και σου έρχεται να χτυπήσεις το κεφάλι στον τοίχο. Με τις καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα σου κάνουν σε σένα, να το πω έτσι, κακό, μέχρι ένα σημείο, εντάξει. Γιατί είπαμε ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και άλλα πράγματα που αναλύουμε. Αυτό είναι αστρολογικά πολύ γρήγορα να έχεις μια άποψη, μια ιδέα για το τι συμβαίνει και το τι γίνεται. Πολύ γρήγορα θα σου πω και το άλλο τώρα. Θέλω να σας πω κάτι. Κάνω μια εισαγωγή, έχει πάρει αρκετά εισαγωγή, είναι πολύ σημαντική όμως για να βάλουμε τις βάσεις. Εννοείται ότι υπάρχουν οι χρόνοι, μπορείς να πας κατευθείαν στο ρίξιμο, θα έχεις χάσει όμως την όλη επεξήγηση την οποία έχω κάνει, έτσι, και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα να σου πω το εξής. Πας στο site μου, στο akastarot.gr, μπαίνεις μέσα στα εκεί που λέει πεπρωμένο ονόματος αριθμολογία, μπαίνεις εκεί που λέει επίσης αριθμολογία πίνακας και γράμματα και πηγαίνεις και εκεί που λέει καρμική μας αριθμή, υπολογισμός καρμικών αριθμών. Κυρίως υπολογίζουμε ημερομηνία γέννησης, ψάχνεις για τέσσερις βασικούς αριθμούς. Οι τέσσερις βασικοί αριθμοί δεν θα τους αναλύσω, μπορείς να μπεις να τους δεις, είναι ο 13-4, ο 14-5, ο 16-7 και ο 19-1. Από τους πιο δύσκολους αριθμούς. Τους βρίσκουμε στην ημερομηνία γέννησης, στο όνομα και στο επώνυμο. Αν έχεις το επώνυμο τέτοιους αριθμούς, έχεις ένα δύσκολο πατρογονικό κάρμα το οποίο σε ακολουθεί και αυτό δημιουργεί μια έξτρα ευθύνη σε σένα να έρθεις να εξισορροπήσεις τα πράγματα. Γιατί αυτό σημαίνει. Όταν βρίσκουμε καρμικούς αριθμούς, όταν βρίσκουμε καρμικούς πλανήτες όπως είναι ο Κρόνος, σημαίνει εξισορροπώ τα πράγματα. Πώς? Μέσα από υπευθυνότητα, μέσα από αγάπη, κατανόηση, υπομονή, ώστε να καταλάβεις ότι ο άλλος άνθρωπος σου επιτίθεται διότι του χρωστάς. Σου χρωστάει και εκείνος, αλλά του χρωστάς. Και τώρα που είσαι την πληροφορία, σε παγίδεψα. Σε έβαλα τώρα, έχεις μάθει την πληροφορία, οπότε γνωρίζεις πλέον τι χρειάζεται να κάνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το εξής. Έχεις επιλέξει τέσσερις εικόνες, τέσσερις κάρτες. Εντάξει. Οπότε θα κάνουμε ένα πολύ γρήγορο ρίξιμο με τον Κρόνο. Εδώ είναι ο Κρόνος. Οπότε θα τον γυρίσω γιατί παίζει ρόλο. Γιατί είναι ειδικές καρμικές κάρτες, έτσι. Αυτές λέγονται Karma Cards. Είναι πάρα πολύ ωραίες, αγαπημένες κάρτες. Τις βγάζω καμιά φορά. Και θα πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Λοιπόν. Και θα επιλέξω μία από αυτές για να πάρεις ένα πολύ σύντομο μήνυμα για την πρώτη κάρτα επιλογή που έχεις επιλέξει και κάνε την εγγραφή σου για να μαθαίνεις για το ό,τι γίνεται εδώ πέρα, ό,τι κάνουμε. Πρώτη επιλογή, ξεκινάμε γρήγορα, ο Κρόνος έρχεται με ένα μήνυμα και σου λέει ότι κοίταξε να δεις αγαπημένη μου, έχεις λοιπόν Κρόνο Σκορπιό και πέμπτο οίκο. Και το μήνυμα του είναι να σε ρεαλιστής, ρεαλίστρια, να ξέρεις ότι χρειάζεται να κάνεις πράξεις οι οποίες είναι θετικές και να εμπιστεύεσαι γενικότερα αυτά που σου φέρνει η ζωή. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν, ναι, ότι, ρε παιδί μου, πρέπει να ανακαλύψεις τα μυστικά,
της αγάπης, του ρομαντισμού, της τέχνης. Πρόσεξε να δεις, εδώ είναι μια προτροπή, έτσι. Και το τρίτο μήνυμα είναι ότι περίμενε, περίμενε προτού δράσεις, διότι πολλές φορές αυτό που παίρνεις εσύ ως δύναμη και θέλεις να δράσεις και να κάνεις κάτι, το κάνεις με πολύ δραματικό τρόπο και δραματιοποιούνται περισσότερο τα πράγματα. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν της πρώτης επιλογής, ένα γενικό μήνυμα. Και πάμε τώρα να κάνουμε και το ρίξιμό μας. Εδώ λοιπόν θα έχουμε 6 καρτούλες και θα σου πάω πολύ πολύ συγκεκριμένα, με πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, να γνωρίζεις τι γίνεται. Εντάξει, τι κάρμα κουβαλάς, τι είναι το κάρμα που κουβαλάς, τι σημαίνει, είναι βαρύ, είναι σε τσακίζει, ποια είναι η ποιότητά του. Τι θέλει να σου πει, ποιο είναι το μήνυμά του. Και πάμε, αγαπημένο, πρώτη κάρτα. Ποιο είναι το κάρμα το οποίο χρειάζεται να δουλέψεις. Και το κάρμα το οποίο χρειάζεται να δουλέψεις είναι η κρίση. Μια πολύ πνευματική κάρτα, μια κάρτα η οποία όμως σε βάζει να πάρεις αποφάσεις, να αφυπνιστείς, να... όταν λέμε αφύπνιση εννοούμε να αρχίσεις να καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν λίγο τα πράγματα, έτσι. Όχι μόνο στον πραγματικό κόσμο, αλλά και σε έναν πιο πνευματικό κόσμο. Η κρίση σημαίνει ότι πολλές φορές στη ζωή σου θα περάσεις και κατάστασεις δύσκολες, στριμόκολες. Αυτό σημαίνει εδώ. Παρά όλα αυτά όμως θέλω να δεις την εικόνα, γιατί σου δείχνει ότι τελικά μπορεί να έχεις και βοήθειες εκ των άνωθεν. Μια πολύ σημαντική κάρτα, διότι εδώ κρύβεται και ο Πλούτονας εδώ πίσω από αυτή την κάρτα, ένας άλλος καρμικός πλανήτης, μην το αγγίξουμε όμως και χαθούμε, το οποίο όμως αυτό που θέλει να σου πει, ότι ναι, έχεις ακόμα πολλά πράγματα να μάθεις. Και έχει να κάνει με θέματα πώς διαχειρίζομαι διάφορες δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μου. Πάμε, δεύτερο. Ποιο είναι το πιο σημαντικό καρμικό μάθημα σε αυτή τη ζωή. Και έχει έρθει ένας άσος πεντάκτηνο. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που έχεις έρθει να πάρεις σε αυτή τη ζωή. Άσος πεντάκτηνο. Ας το φέρω και κοντά να το δεις. Είναι μια πανέμορφη κάρτα. Είναι τα νέα ξεκινήματα. Ξεκινάω από την αρχή. Ξεκινάω κάτι ουσιαστικό, ξεκινάω κάτι πρακτικό, ξεκινάω κάτι ρεαλιστικό, ξεκινάω κάτι το οποίο έχει να κάνει και με χρήματα. Το θέμα είναι όμως επίσης και κάτι άλλο. Μπορώ και στέκομαι στα πόδια μου και αναγεννιέμαι και ξεκινάω πάλι από την αρχή. Το καταλαβαίνεις? Και επίσης δεν είναι τυχαίο, διότι εδώ έχουμε το 10 και το 10, έχουμε δύο αριθμούς που είναι το 1 και το 1, που μας κάνει 11, που μας κάνει και 2, που σημαίνει στέκομαι στα πόδια μου. Πρέπει λοιπόν να μάθεις, να καταλάβεις ότι αυτά που συμβαίνουν στη ζωή σου απαιτούν τη δική σου προσοχή και να είσαι έτοιμος και για νέα ξεκινήματα. Και νέα επαγγελματικά ξεκινήματα εδώ, και νέα ξεκινήματα καριέρας, δεν είναι τυχαία. Ή μπορεί να σε οδηγήσει η ζωή να πας κάπου αλλού, να σε οδηγήσει αλλού. Λοιπόν, πάμε. Τρίτη κάρτα. Ποια είναι τα μαθήματα λοιπόν, να σου το πω έτσι, τα οποία η ψυχή σου έχει έρθει να μάθει ή κουβαλάει, από εκεί που έχει έρθει κάτι κουβαλάει η ψυχή σου. Και έχει έρθει ο άσος μπαστούνι, μια πανέμορφη κάρτα, και ο άσος μπαστούνι σημαίνει ότι από εκεί που προέρχεσαι η ψυχή σου είναι γεμάτη φωτιά. Και είναι γεμάτη φωτιά και έχει τη δύναμη, έχει πολλή ενέργεια, έχει πολλή δύναμη, έχει πολλή θεραπευτική δύναμη. Θα σου το πω και ας μην σου κάτσει πολύ καλά, και αν είσαι και καινούριος και με παρακολουθείς και για πρώτη φορά και δεν έχεις τόσο πολύ εντρυφήσει, να σου το πω έτσι, σε αυτά τα κομμάτια, μπορεί να πεις τι λέει ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, έχεις τη δυνατότητα να στείλεις και ενέργεια από απόσταση. Και εδώ ένας ιδιαίτερος στο λέω, διότι εδώ σημαίνει ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλη σου τη θετική ενέργεια, όλη σου τη θεραπευτική ενέργεια για πολύ καλό σκοπό. Άρα λοιπόν αυτό που έχεις μάθει είναι ότι η ψυχή σου έρχεται με το στοιχείο της φωτιάς και της ενέργειας. Κράτησε το, είναι πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο και όμορφο και γλυκό, έτσι, γιατί η ψυχή σου έχει φωτιά, έχει ζεστασιά, έχει δύναμη. Ανεξάρτητα από το χαρακτήρα, προσέξτε, άλλο η προσωπικότητα, άλλο η ψυχή. Η ψυχή εγκλωβίζεται στο χαρακτήρα. Πάμε λοιπόν, τι υπάρχει ακόμα που χρειάζεται εσύ να μάθεις, και είναι το 8 πεντάκτηνο, μια ωραία κάρτα, είναι η υπευθυνότητα.
Είναι η υπευθυνότητα, είναι η πειθαρχία, είναι η αφοσίωση και η πειθαρχία πάνω στη δουλειά, πάνω στο να βγάλω χρήματα. Αυτό ακόμα το μαθαίνεις. Και επίσης να βρω και τη δύναμή μου για να μπορέσω να βγάλω επίσης χρήματα, φήμη, να προχωρήσω, να γίνω. Όταν λέμε χρήματα, όταν λέμε να προχωρήσω στα επαγγελματικά, ανεξαρτήτως σε ελεύθερος επαγγελματίας, είτε σου δουλεύεις σε εταιρεία, είτε είσαι σε υψηλό στέλεχος, είτε είσαι αφεντικό, είτε, είναι δουλειά και έχεις έρθει να μάθεις πώς βγάζεις, πώς να μπουν τα χρήματα. Κράτα το. Ποιες είναι εκείνες οι επιρροές οι οποίες σε βοηθάνε. Και έρχεται ένα 9 πεντάκτινο, μια πολύ ωραία κάρτα, το 9 πεντάκτινο σημαίνει υπομονή, κλείσιμο κύκλων, επιτυχία και ότι στηρίζεσαι στα πόδια σου για να τα καταφέρεις. Πάλι έχει να κάνει με χρήματα, έχει να κάνει με ύλη γενικά, χτίσιμο ύλης. Εντάξει. Και η έκτη κάρτα είναι τι πρέπει να αποφεύγω. Και αυτό που πρέπει να αποφεύγεις είναι το 5 ξυφών. Δες το πολύ καλά, ξέρεις τι σημαίνει το 5 ξυφών. Πόλεμος. Είναι αυτό που λένε, εγώ είμαι τρελός, είμαι τρελή, δεν καταλαβαίνω, θα σου κάνω πόλεμο, θα σε τσακίσω, θα σε ξεφανίσω, θα σε σκοτώσω, θα σε κάνω. Αυτό το αποφεύγεις. Και είναι πολύ λογικό αυτό το αποφεύγεις, με όποιο τρόπο μπορείς, και ο λόγος είναι διότι εδώ αντικριστά η ψυχή έχει φωτιά, έχει πάθος, έχει δύναμη, αλλά πολύ εύκολα αυτό το πάθος μπορεί να σιγάσει ή μπορεί και να δηλητηριάσει. Εντάξει. Ωραία. Πολύ σημαντικά μηνύματα. Τα πήρες τα μηνύματα. Έχεις πλέον τώρα όλο, εσύ που επέλεξες την πρώτη επιλογή, έχεις πλέον όλο το, την ιστορία του τι συμβαίνει. Ωραία. Πάμε τώρα. Κρατάμε λοιπόν τον Κρόνο. Πάμε στη δεύτερη επιλογή. Στη δεύτερη κάρτα. Ωραία. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν Κρόνος. Βγαίνει εδώ ένας Σκορπιός. Δεν είναι. Τυχαίο δεν είναι. Και εδώ έχουμε, για να δούμε, έχουμε έναν οίκο ο οποίος, μισό λεπτό, έχουμε έναν οίκο ο οποίος είναι ο ένατος οίκος. Και το μήνυμα λοιπόν του Κρόνου ως καρμικός πλανήτης είναι η οριμότητά σου φέρνει καθαρότητα αποφάσεων και αναγεννιέσαι. Και από εκεί που προέρχεσαι, αναγεννιέσαι. Δηλαδή, από όπου και αν είναι η δυσκολία σου, αναγεννιέσαι. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται προσοχή σχετικά με κάποια μυστικά, τα οποία έχουν όμως να κάνουν με, είτε με τη φιλοσοφία ζωής, είτε με κάποιους νόμους, οι οποίοι για κάποιο λόγο νομίζω ότι είναι δίκαιοι, ενώ δεν είναι δίκαιοι. Προσοχή στις τοποθετήσεις σου. Κάποιο ρόλο παίζει εδώ. Εδώ είναι ένα το 20, έτσι. Επίσης προσέχεις τους περιορισμούς που προέρχονται από τη δική σου προσωπική δύναμη, τους οποίους όμως εσύ υπερβάλλεις και θες να τους κάνεις με έναν πάρα πολύ μεγάλο τρόπο. Δηλαδή πολλές φορές η πράξη σου είναι και τα λόγια σου είναι υπερβολικές, υπερβολικά, τα οποία εδώ χρειάζεται προσοχή. Πάμε εδώ. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν τη δεύτερη επιλογή. Αν είσαι καινούριος, κάνε την εγγραφή γιατί κάνουμε τέτοια ωραία πράγματα. Απλό είναι, είδες, είναι απλή η διαδικασία, δεν χρειάζεται κάτι δύσκολο και πάμε τώρα να δούμε. Ποιο είναι το κάρμα το οποίο χρειάζεται εσύ να δουλέψεις ακόμα και είναι το 2 ξυφών. Είναι οι αποφάσεις, διστάζεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα. Διστάζεις να πάρεις αποφάσεις. Ξύφι, νοητική ενέργεια, δεν ξέρεις την αλήθεια, την ψέμα, που να πας δεξιά, να πας αριστερά, επηρεάζεις από τις φάσεις της Σελήνης, ζώδιο εδώ πέρα τον του αέρα, κάτι λοιπόν σε εμποδίζει. Αλλά το 2 ξυφών, το μεγάλο μάθημα είναι ότι με τη διαίσθησή μου, με τη λογική μου τα βάζω κάτω και παίρνω αποφάσεις. Αυτό χρειάζεται, αυτό είναι το κάρμα. Και επίσης φοβάσαι, διότι όντως υποσυνείδητα ίσως ή η ψυχή σου επειδή γνωρίζει, σε δυσκολεύει, διότι λες ρε παιδί μου, ίσως είναι μια σκληρή απόφαση αυτή και μπορεί να στεναχωρήσω αρκετούς ανθρώπους. Είναι και μια κάρτα ισορροπίας, έτσι. Άρα αυτά είναι μαθήματα τα οποία πρέπει να τα μάθεις. Ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα στη ζωή,
είναι οι εραστές. Αυτό είναι. Ο έρωτας και η αγάπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα στη ζωή σου. Έχεις έρθει ακριβώς για αυτό το λόγο. Να αγαπήσεις, να αγαπηθείς, να ερωτευτείς, να σε ερωτευτούν. Η ερωτική πράξη έχει να κάνει επίσης οι επιλογές που κάνουμε στη ζωή γενικότερα. Αλλά είναι μια πολύ όμορφη κάρτα και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό μάθημα στη ζωή για εσένα, διότι έχεις έρθει για την αγάπη. Άρα, προηγουμένως και αυτό που είπα σχετικά ότι το κάρμα έρχεται, έρθει να εξορροπήσει γιατί έρχεται να το κάνει μέσα από την αγάπη, να θυμάσαι πάντα ότι ό,τι πράξεις και αν κάνεις πρέπει να είναι μέσα από κατανόηση και αγάπη. Εντάξει, άσχετα αν ο άλλος το καταλαβαίνει ή το δέχεται ή όχι. Μπορεί να μην το δέχεται, εσύ δεν χρειάζεται να τα παρεξηγήσει. Οκ, εντάξει, το κάνεις, λες οκ και προχωράς. Ποια είναι τα μαθήματα που έχεις έρθει να μάθεις από εκεί που προέρχεται η ψυχή σου και έχει βγει ένας υπότης ξυφών και έχει να κάνει με τη βία. Όχι να μάθεις τη βία, να αποτινάξεις τη βία. Να μην είσαι τόσο παρορμητικός παρορμητική, να μην ορμάς χωρίς λογική και χωρίς νόημα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα που χρειάζεται να μάθεις. Η ψυχή σου έρχεται με μια ποιότητα η οποία ναι μεν έχει πολύ δύναμη, πολύ ορμή, πολύ ενέργεια. Από την άλλη όμως εσύ δεν έχεις και πάρα πολύ λογική σε αυτό. Και είναι ένα μάθημα το οποίο είναι, δηλαδή προσοχή στην παρόρμηση. Προσοχή στην επίθεση χωρίς νόημα. Είναι αυτό που λέμε, εγώ θα πάω και θα το κάνω. Και δεν λογαριάζουμε τίποτα, δεν τα βάζουμε κάτω λίγο λογικά. Εγώ θα το κάνω και επιμένουμε εκεί. Και τρώμε μετά σπάμε το κεφάλι μας και λέμε, μα προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Ποια είναι τα μαθήματα τα οποία χρειάζεται ακόμα να μάθεις? Μια καθαρά καρμική κάρτα και έχει να κάνει με θέματα δικαιοσύνης. Μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να έχεις αδικηθεί σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την ενσάρκωση, σε διάφορους τρόπους, από φίλους, συνεργάτες, όντως από ερωτικές σχέσεις, να έχεις αδικηθεί, αλλά το μάθημά σου όμως είναι να είσαι εσύ δίκαιος και δίκαιη. Λογικός, λογική, δίκαιος, δίκαιη και το μεγάλο μάθημα είναι δράση-αντίδραση. Να θυμάσαι ότι σε κάθε δράση, όποια και είναι αυτή η δράση, είναι η σιωπή σου, υπάρχει μια αντίδραση. Είναι η ορμή σου, είναι η οργή σου, υπάρχει αντίδραση. Να περιμένεις συνέπειες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα. Δεν τους μιλάς, θα έχεις συνέπεια. Τους μιλάς με βρυσίδια, θα έχεις συνέπεια. Γιατί και ποιο είναι το κλειδί εδώ? Να κρατήσω ισορροπίες. Πρόσεξε, δεν εννοούμε το διπλωματικό κομμάτι με την έννοια της πολιτικής. Δεν σημαίνει αυτό διπλωματία, είναι παρεξηγημένο. Διπλωματία σημαίνει ξέρω πότε υποχωρώ. Διπλωματία σημαίνει ξέρω πότε θα δώσω τη μάχη που χρειάζεται να δώσω. Διπλωματία σημαίνει σιωπώ όταν χρειάζεται να σιωπήσω. Διπλωματία σημαίνει θα μιλήσω λογικά και με ισχυρά επιχειρήματα εκεί που πρέπει να μιλήσω για να βρω το δίκιο μου. Διότι όταν πας τσακωμένος, τσακωμένη, δεν θα το βρεις το δίκιο σου. Αυτό είναι το μήνυμα τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Η πέμπτη κάρτα είναι ποιες είναι οι θετικές επιρροές που έχεις και είναι η σελήνη. Λοιπόν, εσύ αγαπημένη μου, συντονίζεσαι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα με τις φάσεις της σελήνη, με την ίδια τη σελήνη που είναι η ίδια σου η ψυχή. Στην αστρολογία η σελήνη συνδέεται με την ψυχή μας, με τον ψυχικό μας κόσμο και όχι μόνο. Γιατί εδώ η σελήνη επίσης είναι και αυτή καρμική κάρτα, έχει και η σελήνη σημεία στον ορίζοντα τα οποία είναι καρμικά βόρειος νότιος δεσμός, είναι πολύ καρμικά, είναι οι αποστολές μας, μπορεί να το ψάξεις κιόλας να δεις πού έχεις τα σημεία της σελήνης, βόρειο νότιο δεσμό, για να δεις ποια είναι και η αποστολή σου σε αυτή τη ζωή, όμως επηρεάζεσαι και σε επηρεάζει και θετικά. Και πώς επηρεάζει θετικά? Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συναίσθημα, αυτό είναι πολύ σημαντικό στη σημερινή ρομποτική εποχή και στη σημερινή εγωιστική κοινική εποχή που ζούμε, και επίσης έχεις και ένα πλούτο ψυχής πολλών πραγμάτων για τον καθένα τώρα, τον οποίον αυτό θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις και να σε επηρεάσει θετικά στη ζωή σου. Τι χρειάζεται να αποφεύγεις αυτή τη ζωή και τι προσέχουμε? Άσο ξυφών. Ο άσος ξυφών προσέχεις άλλους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται πολύ εγωιστές και καλά να σου πούνε ότι εγώ ξέρω, εγώ είμαι καλύτερος, και αυτό σε τσιγκλάει ώστε να γυρίσεις και να πεις εγώ είμαι καλύτερος, εγώ είμαι καλύτερη.
Άσος ξυφών επίσης σημαίνει δεν ξεκινάω κάτι εάν δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι ισχύει, τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Αν δεν έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου πού, προς τα πού πρέπει να πάω, έτσι, προς τα πού πρέπει να πορευτώ. Και επίσης εδώ έχει και κάτι άλλο, επειδή είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα, θέλω να προσέξεις πάρα πολύ να μην ασχοληθείς με μαγείες. Και στη σημερινή εποχή, ναι, μεν υπάρχει και η λευκή μαγεία, υπάρχει και η μαύρη μαγεία, αλλά στη σημερινή εποχή λίγο αυτά αρχίζουν και έχουν γίνει πολύ γκρίζα και συγκεχημένα και παρουσιάζονται ως θετικά, ενώ είναι πολύ αρνητικά. Εντάξει. Πολύ μεγάλη προσοχή, διότι είσαι και ένα άτομο πολύ πνευματικό, είσαι και ένα άτομο το οποίο έχεις και πνευματική δύναμη, έχεις και ψυχική, νοητική, πνευματική δύναμη, σου αρέσει και το μεταφυσικό κομμάτι και το μυστήριο. Πρόσεχε όμως πάρα πάρα πολύ πώς θα χρησιμοποιήσεις τις ικανότητές σου, την αξία σου και τις δυνάμεις σου. Ωραία. Το πήρες το μήνυμα, έτσι. Το πήρες το μήνυμα. Βέβαια το πήρες το μήνυμα. Ωραία. Θα πάμε τώρα. Αχ, για να δω κάτι ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Έτσι όπως τα λέμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, θα επιλέξω κι εγώ την τρίτη επιλογή. Θέλω να δω λίγο την εικόνα, γι' αυτό ήρθα έτσι. Ναι, έχω τον υπολογιστή μου εδώ και βλέπω. Ναι, αυτό θα κάνω λοιπόν. Τρίτη επιλογή. Πάμε. Τρίτη επιλογή. Τα γυρνάμε αυτά εδώ. Εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε τα ζώδια. Εδώ έχουμε τους οίκους. Να ανακατέψω λίγο. Δεν μας πειράζει οι κάρτες ανάποδα, αν γυρίσουν ανάποδα, γιατί τα μήνυματά τους είναι, έχουν διαφορετικά μηνύματα. Ωραία. Ας επιλέξουμε λοιπόν αυτό εδώ. Ας επιλέξουμε αυτό εδώ. Ωραία. Ας επιλέξουμε και από εδώ έναν οίκο, να δούμε ποιο είναι το μυστικό μήνυμα του χρόνου που έχει να μας πει. Μιας και έχω και εγώ επιλέξει την τρίτη επιλογή. Λοιπόν, να επιλέξω εδώ αυτό. Ωραία. Τι μας έχει βγει πρώτος οίκος. Wow. Δυνατός οίκος. Πάμε τώρα. Η ωριμότητά σου θα φέρει... άκου τώρα. Εδώ έχουμε Κρόνο, εδώ έχουμε ζώδιο Παρθένος και εδώ έχουμε πρώτο οίκο. Η υπευθυνότητά σου, η ωριμότητά σου θα φέρει μεθόδους ώστε να ανακαλύψεις θεραπευτικές δυνατότητες άμεσα. Θεραπεία εαυτού, ο καθένας σας το κάνει με δικό του τρόπο. Εγώ παραδείγματος χάρη τον κάνω με διάφορους τρόπους, με ενεργειακές θεραπείες, με κρυστάλλους. Λοιπόν, με τα ταρό βεβαίως, με αστρολογία κτλ. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να τα κάνει με το δικό του τρόπο. Δεν σας λέω κάποια μέθοδο να ακολουθήσετε, δεν θα το κάνω αυτό. Και ο λόγος είναι ότι επειδή κάνουμε ένα καρμικό μάθημα, πρέπει εδώ εσείς, ένα καρμικό spread, ένα καρμικό άνοιγμα, πρέπει μόνοι σας να το ανακαλύψετε. Υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που καθοδηγούν και λένε, και εγώ το κάνω, εννοείται, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αναφέρω κάτι, πρέπει να το ψάξεις. Δεύτερο είναι ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, πρόσεξε, μεγάλη προσοχή στην ανάλυση που κάνεις, στο πώς εσύ καταλαβαίνεις τον εαυτό σου έξω στην κοινωνία και έξω στους άλλους ανθρώπους για το πώς σε βλέπουν. Μεγάλο κομμάτι αυτό, μεγάλη φάση και είναι πολύ, πολύ κλειδί φάση εδώ. Θα μου πεις τι εννοείς. Πώς μας βλέπουν οι άλλοι πολλές φορές. Και οι άλλοι πολλές φορές φτιάχνουμε εμείς μια εικόνα στο μυαλό μας η οποία είναι λανθασμένη, γιατί δεν ισχύει αυτό που σκέφτονται οι άλλοι για μας ή φαντάζονται. Εντάξει. Θέλει πολύ επίσης. Λοιπόν, και να το πλαισιώσουμε λίγο. Εδώ αυτό που σου λέει ότι όρια, περιορισμοί προέρχονται από την δική σου, πώς να σου το πω, από τη δική σου εσωτερική κατάσταση που θέλεις το τέλειο και να το πετύχεις και μόνος, μόνη σου. Το ξαναλέω. Υπάρχουν κάποια όρια, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που βάζεις, διότι θέλεις να είναι όλα τέλεια και αυτό είναι ένας περιορισμός. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα τέλεια. Και από την άλλη να ξέρεις ότι έχεις τη δυνατότητα να το πετύχεις μόνος σου, μόνη σου. Να πετύχεις μόνος σου, μόνη σου πράγματα. Εντάξει. Αυτό είναι σαν κεντρικό μήνυμα. Άρα έχουμε
τρία πολύ σημαντικά μηνύματα, τα οποία μιλάνε για ανεξαρτησία. Να σου το πω έτσι, να σε βοηθήσω ακόμα περισσότερο στο άνοιγμα αυτό. Συνεχίζουμε. Άρα τι έχεις? Έχεις θεραπευτική δυνατότητα. Πρόσεξε τους άλλους ανθρώπους, τι νομίζεις ότι προβάλλεις ή προβάλλουν πάνω σου. Ζήσε τη ζωή σου δηλαδή, απελευθερώσου. Μη σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι, να σου το πω έτσι. Και το τρίτο είναι ότι προχώρα. Προχώρα και κάνε μόνο σου, μη σε ενδιαφέρει τίποτα, μην βάζεις όρια κατά κάποιο τρόπο στον εαυτό σου, περιορίζει τον εαυτό σου, διότι δεν χρειάζεται. Αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο σου βάζει ο χρόνος. Ο χρόνος είναι περιορισμός, αλλά εδώ σου λέει όμως προχώρα. Και δεν χρειάζεται να τα κάνεις τέλεια. Πάμε τώρα. Ποιο είναι το κάρμα το οποίο δουλεύεις ακόμα, δουλεύουμε ακόμα. Και είναι το 5 κούπα. Άκου τώρα εδώ, αγαπημένο μου, δες μια πολύ όμορφη εικόνα, είναι σε στυλ Van Gogh. Λοιπόν, το 5 κούπα έχει να κάνει με τη στεναχώρια. Έχει να κάνει με τη θλίψη, και πολλοί άνθρωποι που έχουν θλίψη είναι διότι οι προσδοκίες τους από τη ζωή, από τον κόσμο, από τους ανθρώπους, από αυτό που ζουν, κάνουν, επιλέγουν, ό,τι, δεν είναι στις προσδοκίες τους. Το 5 κούπα σημαίνει ότι έχεις πετύχει πάρα πολλά, σημαίνει ότι είσαι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, μια πολύ ευαίσθητη ψυχή που στεναχωριέται με οτιδήποτε, από τα πιο απλά πράγματα, φυσικά εννοείται και τα πιο σοβαρά. Το 5 κούπα όμως έρχεται να σου πει ότι υπάρχει δρόμος, ενώ δηλαδή υπάρχει διαδρομή εκείνη η οποία σε απελευθερώνει από αυτό το βάρος. Άρα λοιπόν εδώ κουβαλάς ένα κάρμα, αγαπημένη μου, το οποίο σημαίνει ότι στεναχωριέσαι πάρα πολύ εύκολα, ότι θλίβεσαι πάρα πολύ εύκολα, ότι επειδή είσαι, και είμαστε γενικά, πολύ ευαισθητοί άνθρωποι, αυτός ο κόσμος καμιά φορά είναι πολύ εχθρικός, πολύ σκληρός, πολύ κυνικός, πολύ ανταγωνιστικός, και ένα βάρος το οποίο το κουβαλάς και αυτό σε στεναχωρεί, σε ό,τι και αν κάνεις. Θέματα αγάπης, θέματα επαγγελματικά, άρα πρέπει να το δουλέψεις. Αυτό χρειάζεται δουλίτσα. Εντάξει, έχεις έρθει λοιπόν εδώ ώστε αυτή τη στεναχώρια, αυτό το κάρμα, να το εξισορροπήσεις. Πάμε. Ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα σε αυτή τη ζωή? Είναι η δύναμη. Να σου το δείξω. Είναι η δύναμη. Το πιο σημαντικό μάθημα είναι η δική σου προσωπική δύναμη που την έχεις. Για να βγει, σημαίνει ότι την έχεις. Την έχουμε δηλαδή. Έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη. Και μάλιστα, είσαι αυτό που λέμε ήρεμη δύναμη. Δεν μασάς. Αντέχεις, έχεις μια στοικότητα, έχεις ένα δυναμισμό, ο οποίος βγαίνει με έναν πολύ ιδιαίτερο και απροσδόκητο τρόπο, αλλά από την άλλη όμως είσαι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και μπορούν να σε εμπιστευτούν. Πρόσεξε να δεις έναν πολύ ωραίο συνδυασμό. Δες εδώ τώρα. Μεγάλη ευαισθησία, αλλά συγχρόνως και μεγάλη δύναμη. Γιατί οι πολύ δυνατοί άνθρωποι είναι οι ευαίσθητοι άνθρωποι, όχι οι σκληροί άνθρωποι. Είναι λάθος αυτό που βγαίνει έξω στον κόσμο. Εντάξει. Κράτησε το, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο μήνυμα. Ποια είναι τα καρμικά σου τα οποία έρχονται από αυτά που φέρνει η ψυχή σου? Και είναι ένας υπότης κούπα. Και έρχεται η ψυχή εδώ να επιβεβαιώσει την ευαίσθητη ψυχή που έχεις, την ευαίσθητη καρδιά, και έχεις ως αποστολή να δώσεις αγάπη. Εντάξει. Το έχεις μάθει αυτό το μάθημα. Η ψυχή σου έχει έρθει με αυτές τις προδιαγραφές, έχει έρθει με αυτή την αγάπη, διότι είσαι μια ψυχή η οποία κουβαλάει πολύ αγάπη μέσα της, είναι ενσωματωμένη. Πώς να το πω, γεννήθηκες έτσι, με αυτή την ψυχή που φέρνει αυτές τις πληροφορίες. Το έμαθες. Την αποστολή σου λοιπόν εδώ, κατά κάποιο τρόπο να σου το πω έτσι, την έχεις μάθει. Γιατί ο υπότης σημαίνει και αποστολή. Πάμε τώρα στο επόμενο. Η επόμενη κάρτα είναι
τι ακόμα χρειάζεται να μάθεις, εντάξει, το οποίο είναι ένα 9 κούπα. Ωραία, το 9 κούπα είναι μια πολύ όμορφη κάρτα, θέλω να τη δεις. Για να δω, συνδυάζονται αυτά. Όχι. Για να δω, συνδυάζονται αυτά εδώ. Ξέρετε, αυτές οι κάρτες συνδυάζονται. Δηλαδή είναι η συνέχεια. Μάλλον ναι, δεν συνδυάζονται, γιατί έκανα μια μπουρδα εδώ, τέλος πάντων. Όχι, δεν έκανα μπουρδα. Για να δω. Διότι οι κάρτες αυτές έχουν και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Έχουν συνέχεια. Δηλαδή, αν τις βάλεις εδώ, φτιάχνουν έναν άλλον πίνακα. Λοιπόν, το 9 κούπα, πρέπει να βρω μάλλον το 8 κούπα και μετά το 10 κούπα. Okay. Λοιπόν, εδώ όμως έχουμε το 9 κούπα. 9 κούπα είναι η κάρτα της ευλογίας. Είναι η κάρτα της ευχής. Άκου να δεις τώρα εδώ τι συμβαίνει, ρε φίλε. Φίλοι. Αυτά τα οποία μαθαίνεις ακόμα είναι ότι σε αυτή τη ζωή, εδώ σε αυτή τη ζωή, οτιδήποτε ευχηθείς μπορεί να το πετύχεις. Κάτσε να το ξαναπώ, να το εμπεδώσεις. Οτιδήποτε σου καρφωθεί, οτιδήποτε ευχηθείς, μπορείς να το πετύχεις, να το υλοποιήσεις. Πάμε. Η πέμπτη κάρτα. Είναι ποιες είναι εκείνες οι επιρροές οι οποίες σε βοηθάνε σε αυτό το ταξίδι. Είναι ένα, μάλιστα ένα 8 κούπα. Έλα εδώ τώρα να δεις πώς βγαίνει. Έλα να δεις εδώ πώς έρχεται και συμπληρώνεται. Το βλέπεις, είναι αυτό που σου έλεγα προηγουμένως. Ήρθε λοιπόν εδώ το ταρό να με δικαιώσει. Κοίτα εδώ τι όμορφη εικόνα δημιουργείται. Το 8 και το 9. Λοιπόν, αγαπημένο μου, εδώ έχει βγει μια άλλη κούπα. Εδώ έχει βγει το 8 κούπα. Ποιες είναι εκείνες οι επιρροές? Άκου τώρα εδώ τι συμβαίνει. Μόνος σου, μόνη σου. Με τη διαίσθησή σου, με τις ικανότητές σου, με την ψυχή σου, με το συναίσθημά σου, με το μέσα σου, με την καθοδήγηση από το σύμπαν, προχωράς για να υλοποιήσεις τις ευχές σου. Δες εδώ, ας το φέρω και κοντά, γιατί έχει πολλές λεπτομέρειες. Δες εδώ. Δες εδώ αυτόν τον άνθρωπο πώς, σαν μια καρδιά που κάνει εδώ, το βλέπεις που, αυτά εδώ που είναι σαν μια καρδιά, τον περιτριγυρίζει, να σου το πω έτσι, η ενέργεια του σύμπαντος. Αυτό είσαι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να φοβάσαι, δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι. Έχεις την ευαισθησία σου, στεναχωριέσαι, προχώρα. Και ποια είναι εκείνα τα οποία πρέπει να αποφύγεις πάση θυσία και να προσέξεις? Και είναι ένας ακόλουθος πεντάκτηνο. Ο ακόλουθος πεντάκτηνο σημαίνει ανοριμότητα. Ο ακόλουθος πεντάκτηνο σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται να αποφύγεις είναι ότι πρέπει να έχεις σοβαρότητα, οριμότητα, να φροντίζεις τον εαυτό σου, να φροντίζεις και επαγγελματικά τον εαυτό σου. Εδώ σημαίνει και εκπαίδευση, να μαθαίνεις συνέχεια. Προσέχεις λοιπόν και αποφεύγεις επίσης αυτούς, πρόσεξε τι θα πω, γιατί είναι σε αυτή τη φάση, αυτούς ή αυτές οι οποίοι θα σου προσφέρουν μία εξαιρετική προσφορά για συνεργασία, για επαγγελματικά, για οτιδήποτε, αλλά δεν έχουν βάση και είναι μία φλούδα. Δεν είναι κακοί άνθρωποι, εντάξει, δεν είναι μια κακή κατάσταση, είναι όμως αυτοί οι οποίοι σου προσφέρουν κάτι, αλλά δεν έχει ενέργεια, δεν έχει δύναμη, είναι πολύ ανώριμο, είναι παιδιάστικο. Αυτά πρέπει να προσέχεις. Και επίσης να προσέχεις και τους ανθρώπους τους ανώριμους, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Κυρίως λέει στα επαγγελματικά εδώ, αλλά επίσης εννοείται και στα πιο προσωπικά. Γιατί? Έχει λόγο. Διότι εσύ ως ευαίσθητη ψυχή, επειδή τα πράγματα τα βλέπεις σοβαρά, θέλεις και μια σοβαρότητα και μια οριμότητα στην προσέγγιση συνεργασιών, σχέσεων επαγγελματικών κτλ. Εντάξει. Ωραία. Πανέμορφες κάρτες. Ωραία. Και πάμε τώρα. Τέταρτη κάρτα. Τέταρτο κάρμα. Να δούμε τι θα μας αποκαλύψει. Εγώ τα μαζεύω αυτά εδώ. Τα βάζω μέσα. Τέταρτη επιλογή. Να τον γυρίσουμε λοιπόν τον χρόνο. Να δούμε το μήνυμά του. Και αυτό που μας βγαίνει εδώ είναι ένας σκορπιός. Μάλιστα. Αχα. Για να δούμε και τα μυστικά μηνύματα τώρα του Κρόνου. Εδώ μας έρχεται
Τι είναι εδώ, έβδομος οίκος, ωραία. Και ο Κρόνος έρχεται να σου πει αυτά εδώ πέρα. Άκου να δεις τώρα τι έχει να σου πει. Οριμότητα, σοβαρότητα, η οποία όμως σου αποκαλύπτει και σου φέρνει την πολύ μεγάλη και ισχυρή δύναμη της προσευχής, η οποία φέρνει ισορροπία στη ζωή σου. Η προσευχή εννοείται μπορεί να έρθει με διάφορους τρόπους, μπορεί να είναι πραγματική προσευχή, μπορεί να είναι διαλογισμός, μπορεί να είναι αυτοσυγκέντρωση, μπορεί. Χρειάζεται λίγο προσοχή να δώσεις, λέει, στη ζωή γενικότερα, στα πάνω και κάτω της ζωής, αλλά πιο ειδικά στις συνεργασίες με ανθρώπους. Πρόσεξε τα όρια που βάζεις, διότι θέλεις πολλές φορές να ελέγχεις και να κοντρολάρεις μία κατάσταση, αλλά κυρίως όμως ή τους συνεργάτες σου ή τους ανθρώπους που αγαπάς. Και εδώ όταν μιλάμε για ανθρώπους που αγαπάς, εννοούμε σύζυγο, σύντροφο, εραστές, γνωριμία, όλα. Το μήνυμα είναι δεν μπορείς σε αυτή τη ζωή να τους ελέγξεις όλους. Πάμε τώρα. Ποιο είναι το κάρμα το οποίο χρειάζεται ακόμα να δουλέψεις. Ποιο είναι το κάρμα που χρειάζεται ακόμα να δουλέψεις και είναι το δύο κούπα. Συγκλονιστικό. Εδώ σου μίλησε για κοντρολάρισμα, για έλεγχο δηλαδή, και εδώ έχει βγει το δύο κούπα. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται να μάθεις, να δουλέψεις επίσης, είναι οι σχέσεις με το άλλο μας μισό, να το πω έτσι. Πρέπει να μάθεις κιόλας αν είστε δίδυμες, φλόγες, αδέλφες, ψυχές, αν παίζει κάτι τέτοιο. Μπορείς να πας στο site μου και να το ψάξεις στην αριθμολογία και να βρεις αν είστε δίδυμες, φλόγες ή αδέλφες, ψυχές. Εδώ όμως έχει ένα κάρμα που μιλάει για την αγάπη. Άρα εδώ μιλάμε ότι αυτό που χρειάζεται να δουλευτεί είναι η αγάπη. Δύο κούπα. Πώς δουλεύετε? Δουλεύετε με πάρα πολλούς τρόπους. Μπορεί να γίνονται κουβέντες, συζητήσεις, όριμες συζητήσεις, συζητήσεις μέσα από αγάπη, μέσα από κατανόηση κτλ. Πάμε τώρα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα σε αυτή τη ζωή? Είναι ο πύργος. Όλα αλλάζουν. Αυτό είναι το μάθημα σου, σένα. Όλα αλλάζουν και αλλάζουν ξαφνικά. Σου έρχονται ξαφνικά γεγονότα, ξαφνικά μηνύματα, ξαφνικοί άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή σου, αλλάζουν όλη την κατάσταση και από εκεί που είχες συνηθίσει και πήγαινες αχ τι ωραία τι καλά, ξαφνικά μπαφ, διαλύονται όλα. Είναι μέρος του σχεδίου σου. Τώρα, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και εμένα δεν μου αρέσουν αρκετά πράγματα, αλλά εδώ αυτό σου λέει. Ότι το πιο σημαντικό μάθημα στη ζωή είναι το ξαφνικό γκρέμισμα. Είναι ο πύργος, είναι καρμική κάρτα, έχει τον αριθμό 16. Αριθμολογικά ο αριθμός 16 είναι από τους πιο δύσκολους. Έχει να κάνει και με θέματα σχέσεων. Είναι το 1 με το 6 με το 7. Το 1 απέναντι στη σχέση η οποία πρέπει να καταλάβεις ότι είναι και πνευματική σχέση, δεν είναι μόνο σαρκική. Δεν είναι μόνο απλά ζούμε. Έχει πολλά πράγματα. Είναι ψυχές, είναι σώματα, είναι μυαλά, είναι νόηση, είναι όλες οι ενέργειες αυτές που έρχονται να είναι μαζί. Δες λοιπόν και αν είστε, δες και εσύ, ψάξε το λιγάκι, αν έχεις το όνομά σου, το επώνυμό σου, ή αν είστε και αδελφές ψυχές, δήμες, φλόγες, ή αν έχετε και καρμικά μεταξύ σας, μπες στο site μου και ψάξε το. Ελεύθερο είναι, μπορείς να το σκαλείς να το δεις. Ποια είναι τα μαθήματα από προηγούμενες έτσι επιρροές? Έχει βγει μια πολύ, άλλο ένα εξάρι εδώ. Ναι, περιέχεται εδώ το 6. 6 πεντάκτηνο. Όντως καρμική κάρτα έχει να κάνει τη δικαιοσύνη. Ο καθένας θα πάρει αυτό που του αξίζει. Άρα λοιπόν έρχεσαι με αυτή την έννοια της δικαιοσύνης, έρχεσαι λοιπόν με αυτή την ενέργεια του να μην υπάρχουν αδικίες και ο καθένας να αμείβεται ανάλογα με αυτό το οποίο προσφέρει, να σου το πω έτσι. Έτσι αυτή είναι η αντίληψή σου. Το έχεις μάθει αυτό το μάθημα, το έχεις κατακτήσει και σημαίνει επίσης και ισορροπία και το μάθημα της ισορροπίας. Τι χρειάζεται ακόμα να μάθεις? Εδώ έχει βγει ένα 4 πεντάκτηνο. Εδώ έχει βγει ένα άλλο πεντάκτηνο. Το 4 πεντάκτηνο, το μάθημα το οποίο συνεχίζεις και μαθαίνεις, είναι να στηριχθείς στα πόδια σου προκειμένου να πετύχεις και να χτίσεις πράγματα. Κάπου ίσως δυσκολεύεσαι εκεί. Κάπου ίσως υπάρχουν δυσκολίες. Δηλαδή να έχεις περάσει και μέσα από διάφορες καταστάσεις περίεργες. Αλλά εδώ το 4 σημαίνει
χτίζω ύλη. Χτίζω τη φήμη μου. Χτίζω την καριέρα μου. Κάνω πράγματα. Εντάξει. Και αυτό επίσης ένα άλλο που, το οποίο μπορεί να σημαίνει, σημαίνει για κάποιους από εσάς, δεν λέω ότι συμβαίνει σε όλους, κάποιοι από εσάς μπορεί να ξενιτευτείτε, να πάτε αλλού, να πάτε σε άλλη χώρα, να δουλέψετε αλλού, να κάνετε, προκειμένου να χτίσετε όλο αυτό, να θυμάστε ότι ακολουθείτε το πεπρωμένο σας και υλοποιείτε το σχέδιό σας. Για, δεν είπα, είναι αυτό που λέω, δεν ισχύει για όλους, ισχύει για ορισμένους, αλλά έχει όμως και την έννοια του μετακινούμε. Τι σε επηρεάζει θετικά? Σε επηρεάζει θετικά ένας βασιλιάς κούπα. Μπορεί ένας πατέρας εδώ. Μπορεί ένας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται να σου μιλάει, σε καθοδηγεί, σε συμβουλεύει και το κάνει μέσα από αγάπη. Ο βασιλιάς κούπα είναι πολύ καλός σαν σύμβουλος για να σου δώσει εσένα συμβουλές ουσίας, εντάξει, και συμβουλές οι οποίες έχουν νόημα. Και σοβαρές συμβουλές μέσα από τη διέστησή του, τις εμπειρίες του και όλα αυτά τα οποία έχει περάσει. Γενικά στη ζωή του, έτσι, έχει περάσει από εμπειρίες, έχει περάσει μέσα από διάφορες καταστάσεις. Οπότε λοιπόν είναι εδώ αυτός για να σε βοηθήσει. Το επόμενο είναι τι χρειάζεται να αποφύγεις και βγαίνει ένας άσος ξυφών. Πρόσεχε λοιπόν την δική σου αλαζονία. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει πολλές αξίες, έχει πολύ μεγάλη αξία. Αξίζεις δηλαδή, να το πω έτσι, σε πολλούς τομείς. Όχι αλαζονία, όχι υπερβολικούς εγωισμούς. Επίσης χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή στο λόγο, στα λόγια τα οποία λες στους άλλους ανθρώπους, διότι μπορεί να πληγώσουν. Πολλές φορές μέσα δικαιολογείς το εξής. Αυτό είναι και μια πεποίθηση. Δηλαδή, εγώ είμαι ειλικρινής άνθρωπος και τα λέω όμα. Τα λέω χήμα και σταράτα. Αυτό όμως κρύβει πολλές παγίδες πίσω, να το θυμάστε αυτό. Δεν χρειάζεται να το πεις όλο αυτό. Χρειάζεται να πεις, θα σου πω την αλήθεια μου. Θα σου πω αυτό το οποίο πιστεύω. Και το λες χωρίς φόβο και πάθος και χωρίς γύρω-γύρω να είναι διανθισμένο με διάφορες άλλες λέξεις. Διότι αυτό που λέμε, α, εγώ θα στα πω χήμα και σταράτα, κρύβει πράγματα, να το ξέρεις. Την ψυχολογία κρύβει πράγματα. Εδώ σημαίνει η γλώσσα της αλήθειας, η οποία όμως είναι αυτή που πρέπει να είναι. Είναι αληθινή, είναι γυμνή, αλλά μπορεί να είναι σκληρή για κάποιους ανθρώπους, αλλά όμως δεν είναι εκεί σαν σπαθί να σκίσει τη σάρκα, να το πω έτσι, να σκίσει το μυαλό. Να πληγώσει δηλαδή, θέλω να πω. Οπότε προσοχή σε αυτά τα οποία εκφράζεις, άρα αυτά που έρχεσαι να εκφράσεις, που είναι η αλήθεια σου, θα πρέπει να υποθούν με τρόπο ο οποίος όμως δεν προσβάλλει και δεν μειώνει τους άλλους ανθρώπους. Αυτό ήταν το ρίξιμο και θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η άποψή σου, τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Τι έχεις να πεις για το ρίξιμο, τι έχεις να πεις για τα μηνύματα, είναι έτσι, ισχύουν αυτά για σένα? Και στο τέλος του βίντεο, οπωσδήποτε να δεις και τα υπόλοιπα, αν δεν τα έχεις δει, αν θες ξαναδες τα, και τα υπόλοιπα βίντεο τα οποία σου βάζω στο link για να τα δεις, έτσι, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Σε ευχαριστώ, θα τα πούμε σύντομα.